θα πάμε σε έναν από τους καλύτερους εναλλακτικούς προορισμούς του κόσμου και συγκεκριμένα στους... Στους Λειψούς και ναι. Θα συναντήσουμε τον δήμαρχο του νησιού, τον κύριο Φώτη Μάγκο. Μάλιστα, από ό,τι έχω ενημερωθεί είναι και σε μια βέβαια τοποθεσία που είναι να ζηλέψεις, η αλήθεια είναι. Βρισκόμαστε στην Κρήτη, μιλάμε για τις ομορφιές μας, αλλά βλέπουμε εκεί το πλάνο και την ηνεμία. Δήμαρχε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα από τους όμορφους Λειψούς στην ομορφότατη Κρήτη. Να είστε καλά. Τι όμορφη εικόνα, τι ξεχωριστή εικόνα, πόσο όμορφο νησί. Η Λειψή είναι γεγονός ότι είναι από τα πιο όμορφα νησιά του Αιγαίου και νομίζω ότι αυτό αποτελεί και τη βάση για αυτή την επιτυχία στην προβολή. Να βγούμε τουλάχιστον σε αυτό το μπλοκ, ναι. Στους 10 καλύτερους προορισμούς του κόσμου. Είναι δηλαδή λίγο απίθανο όταν το ακούει κανείς. Δίπλα στις Άλπεις, δίπλα στη Σεβίλη, στη Λαπωνία, να υπάρχουν και οι Λειψοί. Νομίζω ότι το αξίζουμε και όποιος έρθει εδώ θα το διαπιστώσει η διησόμαση και ο ΣΥΦ. Εναλλακτικός προορισμός για ποιους λόγους. Και θα προσθέσω ότι πίσω από αυτή την επιτυχία, πέρα από την ομορφιά του τόπου, κρύβεται και ένας πολύ καλός συντονισμός αυτοδιοικητικός. Είναι προφανές αυτό. Είναι προφανές πριν από 3 χρόνια. Καλέσαμε τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο, ο οποίος την χάνει να είναι αντιπρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Ιταλών Bloggers που ασχολούνται με τον τουρισμό. Τον φιλοξενήσαμε σε συνεργασία βεβαίως με τις επιχειρήσεις του νησιού, με εστιατόρια και με καταλήμματα. Τον φιλοξενήσαμε για 10 μέρες στο νησί, μαζί με τη σύζυγό του, η οποία εργαζόταν στην Huffington Post. Και έτσι δημιουργήθηκε αυτή η πρώτη ύλη, ώστε να αρχίσει να βγάζει κάποια δημοσιεύματα κάθε χρόνο. Όμως φέτος νομίζω ότι πήγαμε στην άλλη άκρη, το τερματίσαμε και μας έβγαλε μέσα στους 10 καλύτερους προορισμούς. Να σας πω ότι το συγκεκριμένο blog είναι μέσα στα 3 καλύτερα της Ιταλίας, με 2 εκατομμύρια επισκέψεις το χρόνο. Και αυτό λέει πολλά. Τι ξεχωριστό έχουν οι Λειψοί, τι θα συναντήσει κάποιος εκεί στο όμορφο νησί σας? Λοιπόν, αυτό είναι μια δύσκολη αλλά και εύκολη ερώτηση. Δύσκολη από την άποψη ότι πρέπει να μιλάμε πάρα πολύ. Θα σας τα πω επιγραμματικά. Ναι. Οι Λειψοί είναι ωραίοι γιατί έχουν πάρα πολύ ωραία γαστρονομία, έχουν πάρα πολύ φιλόξενους ανθρώπους και κυρίως έχουν αυτές τις δαντελωτές παραλίες με τα τυρκουάζ νερά που σε κάνουν να νομίζεις ότι δεν θέλεις να φύγεις ποτέ, σαν να ήσουν από πάντα εδώ. Και βεβαίως για όλα αυτά υπάρχει αυτό το επιστέγασμα της θετικής αύρας που από την στιγμή που μπαίνεις στο λιμάνι και κοιτάς αυτό το ήρεμο και πάρα πολύ φιλικό τοπίο του νησιού, γιατί είμαστε από τα νησιά που δεν έχουμε βράχο, έχουμε πρασινάδα, έχουμε ήπια μορφολογία, σε κάνει να νιώθεις πραγματικά ότι θα περάσεις καλά πριν πατήσεις το πόδι σου. Μάλιστα. Ο τουρισμός πέρυσι πότε ξεκίνησε στην περιοχή σας και πώς κύλησε? Κύλησε πάρα πολύ καλά, τηρουμένων των αναλογιών και με όλη αυτή την δυσμενή κατάσταση που δημιούργησε ο κορονοϊός, καταφέραμε και αγγίξαμε τους μήνες αιχμής το 90% των επιδόσεων που είχαμε το 19. Και συνεχίστηκε αυτό μέχρι και τον Οκτώβρη. Έχει παρατηρηθεί τα τελευταία αυτά 2 χρόνια μία μετατόπιση του τουρισμού προς τους μήνες Οκτώβρη και Σεπτέμβρη κυρίως, ναι, και αρχές Νοέμβρη. Αυτό συνέβη γιατί έγινε αναγκαστικά την πρώτη χρονιά, επειδή άνοιξε η σεζόν αργότερα. Σωστά. Αλλά μετά διαπίστωσαν ότι είναι πολύ καλύτερη περίοδος για διακοπές, διότι ο καιρός είναι ακόμα πάρα πολύ καλός, τα νερά είναι πάρα πολύ ζεστά, τα ψάρια είναι άφθονα εκείνη την περίοδο και βεβαίως ο κόσμος είναι πολύ πιο πρόσχαρος γιατί τελειώνει η τουριστική περίοδος και είναι όλοι ευχαριστημένοι. Είναι αυτή η συγκυρία η δύσκολη της επιδημιολογικής κρίσης που βοήθησε σε πολλές περιπτώσεις και στην περίπτωση της Κρήτης αυτή την επέκταση της τουριστικής περίοδου και διαπίστωσαν και οι ξένοι και τουριστικοί πράκτορες ότι Οκτώβρης και Νοέμβρης αξίζει κάποιος να έρθει στην Ελλάδα γενικότερα και στους Λειψούς και στην Κρήτη και στα νησιά του Αιγαίου προκειμένου να περάσει καλά. Ακριβώς για να κάνει εναλλακτικό τουρισμό, για να κάνει ποδηλασία, να κάνει πεζοπορία, να κάνει και άλλα πράγματα πέρα από τα συμβατικά. Αλλά ξέρετε, ο κορονοϊός έκανε και κάτι άλλο. Δημιούργησε μια υποσυνείδητη αποστροφή στη μαζικότητα. Δηλαδή, οι περισσότεροι που διάλεγαν τα προηγούμενα χρόνια μεγάλα νησιά ή μεγάλες τουριστικές μονάδες, αυτό το φοβήθηκαν. Φοβήθηκαν λοιπόν αυτό το συνωστισμό και
με αυτόν τον τρόπο γίναμε και εμείς γνωστοί σε μια μερίδα τουρισμού που δεν θα ερχόταν υπό άλλες συνθήκες. Δήμαρχε, υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον από το εξωτερικό προκειμένου να αγοράσουν κάποια ακίνητα στην περιοχή σας, να μείνουν ίσως και μόνιμα μετά από κάποια χρόνια ξένοι και σουληψούς? Υπάρχει, αλλά σε ήπιες καταστάσεις, έτσι επιτρέψτε μου να τις χαρακτηρίσω. Ναι. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή γύρω στα 100 σπίτια ξένων, οι οποίοι έρχονται μόνο για να κάνουν διακοπές. Ελάχιστοι έχουν αναπτύξει κάποια εμπορική δραστηριότητα, αλλά είναι πάρα πολύ μικροί. Νομίζω ότι οι ληψοί προσφέρονται για επένδυση στην ατομική ηρεμία. Σωστά. Και στον ατομικό παράδεισο του καθενός και όχι για μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις. Το χειμώνα ο αριθμός των μόνιμων κατοίκων, Δήμαρχε? Ο αριθμός των μόνιμων κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή του 2011 ήταν 794. Τα στοιχεία που έχουμε μαζέψει μέχρι τώρα για την νέα απογραφή είναι ότι θα έχουμε μια ελαφρά μείωση της τάξης των 50 με 70 κατοίκων. Όμως ακόμα και αν είναι έτσι, είμαστε ευχαριστημένοι, γιατί τα μηνύματα που παίρνουμε από άλλα μικρά νησιά και από άλλες περιοχές δεν είναι τόσο ευχάριστα. Είναι εύκολο για έναν άνθρωπο, για έναν πολιτικό να είναι δήμαρχος σε ένα μικρό νησί, να είναι δήμαρχος στους Λειψούς? Υπάρχει βοήθεια κεντρικά? Ζητάτε περισσότερα? Κοιτάξτε, όσο δύσκολο και αν είναι, όταν είναι ο τόπος που έχεις γεννηθεί, που έχεις μεγαλώσει, που έχεις κάνει οικογένεια. Σωστά. Και που αγαπάς, τα προσπερνάς και όλα. Που εδώ θέλεις. Βέβαια. Τα προσπερνάς όλα. Μάλιστα. Και να ξέρετε ότι αυτό είναι και το καύσιμο σε όλη αυτή την αρνητική κατάσταση που δημιουργεί το σύστημα της χώρας μας. Σωστά. Όπου υπάρχει αυτή η πληθώρα, έτσι, νησιών, η γεωμορφολογία που έχουν διαφορετικές ανάγκες ο κάθε τόπος, και το κράτος ή δεν θέλει πολλές φορές ή όταν θέλει δεν μπορεί να αναγνωρίσει τις πραγματικές ανάγκες. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να ξεπερνούμε τα εμπόδια και τα προβλήματα και να επικοινωνούμε σωστά. Με το καλό να τα ξαναπούμε και τηλεοπτικά, αλλά εγώ θα ευχηθώ να τα πούμε και από κοντά, να σας επισκεφτούμε, να έρθουμε εκεί στο νησί και να γνωρίσουμε τις ομορφιές του. Όχι μόνο οι ξένοι δημοσιογράφοι, να έρθουν και οι Έλληνες, εδώ οι δικοί μας. Θα έρθετε εσείς και μετά θα ανταποδώσουμε κι εμείς. Έτσι. Είχε οργανωθεί πέρυσι μια εκδρομή στην Κρήτη, ναι, από την Ενωρία, αλλά ακυρώθηκε. Θα την κάνουμε φέτος, λοιπόν, την επόμενη χρονιά. Δέσμευση. Και θα έρθω να σας βρω στο κανάλι να τα πούμε. Με από πολύ κοντά. Μεγάλη χαρά σας περιμένουμε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Μπράβο, Δήμαρχε. Και εσείς επίσης χαιρετισμούς σε όλη την Κρήτη. Να είστε καλά, να είστε καλά. Εξαιρετικός, βέβαια, εξαιρετικός ο Δήμαρχος. Το χαμόγελο, όπως φαίνεται, και πώς αλλάζει και η ψυχολογία με τη μία. Λοιπόν,